Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης δεν μπορείς να τα σταματήσεις, φωνάζουν οργισμένοι διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη. Κρατούν πλακάτ που γράφουν ο τελευταίος δικτάτορας, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας. Η διαδήλωση έγινε έξω από την έδρα του ομίλου Κόζα ΙΠΕΚ με τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες, όπου η τουρκική αστυνομία έκανε επέμβαση το πρωί της Τετάρτης. Είμαι εδώ εξαιτίας της λογοκρισίας που επιβάλλεται στον τύπο και λόγω της σημερινής κατάστασης. Είμαι εδώ στο όνομα της δημοκρατίας και λόγω αυτής της ακριότητας εναντίον των μέσων ενημέρωσης, λέει μια διαδηλώτρια. Οι εξελίξεις βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εδώ και πολύ καιρό, έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχου είδους παράνομες και αντισυνταγματικές πρακτικές που δεν βασίζονται σε οποιονδήποτε εγχώριο ή διεθνή νόμο. Συνεπώς η επιδρομή δεν μας σόκαρε ούτε μας εξέπληξε. Όμως ήταν μια απαράδεκτη κίνηση, υπογράμμισε ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών. Η βία η επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας στους τηλεοπτικούς σταθμούς Kanal Turk και Bugun TV έγινε μετά τη δικαστική απόφαση η μητρική τους εταιρεία να τεθεί υπό επιτροπία. Η εταιρεία συμμετοχών Kozo IPEC πρόσκειται στον ορκισμένο εχθρό της τουρκικής κυβέρνησης Fethullah Gülen. Η τουρκική δικαιοσύνη κατηγορεί την εταιρεία ότι στρατολογεί και κάνει προπαγάνδα υπέρ του ημάμι Gülen.